Πώς κρίνετε αυτά τα μέτρα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εμείς θεωρούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι του εξοπλισμού, έτσι όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, είναι μια σημαντική κατάκτηση των σωματείων και των εργαζομένων που όλα αυτά τα χρόνια κινητοποιούνται και αγωνίζονται. Η υπουργική αυτή απόφαση έχει πάρει υπόψη στο υπόμνημα των συνδικατών, όμως αυτό ήταν το 2021. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια δηλαδή εκκρεμεί αυτό το προσχέδιο υπουργικής απόφασης που σήμερα έγινε υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση και που δεν είναι ολοκληρωμένο με βάση τα αιτήματα που είχαν καταθέσει οι ίδιοι εργαζόμενοι διανομής με τις κινητοποίησεις. Mm-hmm. Δηλαδή για παράδειγμα είπατε και εσείς στην εισαγωγή σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόβλεψη. Σε ποιες θερμοκρασίες, σε τι συνθήκες επιτρέπεται ή απαγορεύεται η διανομή. Ναι, έχετε δίκιο. Κανονικά θα έπρεπε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται κάθε φορά να βγαίνει ο Υπουργός αν έχει 42 βαθμούς Κελσίου και να λέει διακόπτεται το delivery. Ας το περάσουμε μέσα στην υπουργική απόφαση. Αυτό έχετε δίκιο. Έπρεπε ήδη να έχει περάσει. Ναι. Δεύτερον, συνεχίζει η κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση, η προηγούμενη δηλαδή, είχε. Είχαμε καταθέσει τα αιτήματα, να δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην έχουν δικό τους όχημα και να μεταφέρεται σε ατομική ευθύνη πλέον στο διανομέα η συντήρηση του οχήματος με μια πολύ μικρή αποζημίωση ποσοστιαία με βάση τον κατώτατο μισθό. Ναι. Αυτό οδηγεί σε ακατάλληλα οχήματα, οδηγεί σε όχι πλήρη και κανονική συντήρηση που πρέπει να γίνεται και στην ουσία δημιουργεί ακόμα περισσότερους παράγοντες για να έχουμε εργατικά ατυχήματα και ιδιαίτερα όσον αφορά την καταλληλότητα των οχημάτων, γιατί αν είδατε στην υπουργική απόφαση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ποιο τελικά είναι το κατάλληλο όχημα για να μπορεί να πίνει ένα κουτί πάνω από 10 κιλά το οποίο θα φορτωθεί άλλα 5 κιλά και θα τα μεταφέρει από μια απόσταση 2 χιλιόμετρα και πάνω. Οπότε λέτε ότι θα έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί και τεχνικά στοιχεία των οχημάτων. Προφανώς. Ναι. Κάποιες προδιαγραφές που να τηρούνται. Σε οποιοδήποτε όχημα επαγγελματικό υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Ιδιαίτερα στα οχήματα μεταφορών. Υπάρχουν προδιαγραφές. Τι όχημα πρέπει να είναι αυτό, τι χωρητικότητα πρέπει να είναι, τι κιλά μπορεί να μεταφέρει κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν δεν αναφέρεται στην υπουργική απόφαση σχετικά με τα οχήματα, παρά μόνο σε μια συντήρηση που πρέπει να γίνεται στα δίκυκλα. Δίκυκλα υπάρχουν πολλά, πολλοί τύποι οχημάτων. Που δεν κάνουν όμως όλοι αυτοί για μεταφορά. Ναι, αυτό σωστά. Θεωρούμε ότι είναι εγκληματικό. Mm-hmm. Παρά το ότι είναι σε θετική κατεύθυνση προφανώς, ναι. Και είναι κατάκτηση, θα λέμε, το ότι αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας που πλέον προβλέπουν. Κατάκτηση και δική σας, διότι θυμάμαι ότι είχατε βέβαια. Κάνει μεγάλες κινητοποιήσεις πριν βέβαια, από κάποιο βέβαια. Καιρό. Και φαίνεται πως τελικά εισακουστήκατε. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Βγήκε με καθυστέρηση αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Υπάρχουν εργοδότες που να έχουν εφαρμόσει κάποια από αυτά τα μέτρα, να παρέχουν δηλαδή στους εργαζόμενους τους κράνος, γάντια? Ναι, υπάρχουν μόνο στις περιπτώσεις που τα σωματεία και οι ίδιοι εργαζόμενοι τα απαιτούν. Mm-hmm. Διότι ο ΣΕΠΕ είναι, το ΣΕΠΕ είναι πολύ υποστελεχωμένο αυτές. Το ΣΕΠΕ, να πούμε στους ακροατές, είναι αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους για το αν τηρούνται αυτά τα μέτρα. Ιδιαίτερα η τεχνική επιθεώρηση. Είναι πολύ λίγοι πλέον οι ελεγκτές για να καλύψουν ιδιαίτερα τον όγκο στην Αττική. Είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν έχουν και την υποδομή να το κάνουν. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Και πλέον αυτό το ζήτημα έχει περάσει στα χέρια των εργαζομένων. Εκεί που έχουν καταφέρει λοιπόν να τα απαιτήσουν, τα έχουν κερδίσει. Και αυτή η υπουργική απόφαση μπορεί να αξιοποιηθεί από τα σωματεία και τους εργαζόμενους για να έχουν πλέον δωρεάν όλα τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Ναι. Και γι' αυτό τους καλούμε και μέσω το δικό σας ραδιόφωνο να έρθουν σε επαφή με το συνδικάτο τους και από αύριο να διεκδικήσουν να έχουν αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας, γιατί συνεχώς μετράμε νεκρούς και ασακατεμένους δυστυχώς. Συνεχώς. Και προχθές είχαμε πάλι ένα συνάδελφο ο οποίος έχασε τη ζωή του, μετανάστης. Σε ποια περιοχή? Στη Δάφνη. Μάλιστα. Εδώ στην Αττική. Καλώς, πολύ στενάχωρο αυτό, πολύ στενάχωρο. Ο οποίος δούλευε μέσα στον καύσωνα, σε γνωστό σου λαζίδικο στα Πετράλωνα, 12 με 5 την προηγούμενη Κυριακή και αυτή τη στιγμή στην Εντατική. Πάντως, τις δύο εβδομάδες που είχαμε την πολύ τη ζέστη, που είχαμε αυτό τον καύσωνα, ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι παραβίασαν τις οδηγίες του Υπουργείου.
Ήταν αρκετοί, κύριε Στεφανάκη. Δεν μπορούμε να το πούμε. Θέλω να πω, γίνατε δέκτης αρκετών καταγγελιών εσείς. Γίναμε δέκτες αρκετών καταγγελιών. Ευτυχώς όμως όπου γίναμε δέκτες και με την παρέμβαση των σωματείων και των ίδιων των εργαζομένων, σταμάτησε η διανομή. Μάλιστα. Εκεί που δεν γίναμε δέκτες, mm-hmm. ούτε το ΣΕΠΕ έγινε δέκτης ή δεν μπορούσε να το ελέγξει γιατί δεν έρχονταν, είχαμε δυστυχώς ατυχήματα. Mm-hmm. Μάλιστα αυτός ο συνάδελφος που σας είπα, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην εντατική συνοίκεια, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση γιατί δούλευε μέσα στο ωράριο 12-15 στο πιάσμα την προηγούμενη Κυριακή. Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.